Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Στο Μαμάτσο νοσοκομείο Κοζάνης μεταφέρθηκε χθες νωρίς το βράδυ, εσπευσμένα μετά από επίθεση δεσποζόμενου σκύλου που δέχθηκε 7χρονο κοριτσάκι από την Κοζάνη. Το σκυλί ράτσα σε ροτβάιλερ κατάφερε τραύμα στο στήθος του παιδιού, το οποίο ευτυχώς ήταν ελαφρύ. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην οδό Παπάφη στην Κοζάνη, κοντά στις εργατικές κατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεσποζόμενος σκύλος ράτσας ροτβάιλερ όρμηξε και δάγκωσε στο στήθος 7χρονο κοριτσάκι. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης με ασθενοφόρο και συνοδεία της ομάδας Δίας, ενώ στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ευτυχώς και όπως δηλώνει και ο διοικητής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, το τραύμα δεν ήταν σοβαρό. Είχαμε χθες την προσέλευση ενός μικρού κοριτσιού, 6 ετών περίπου, όπου του επιτέθηκε ένα σκυλί και διαγνώστηκε με ένα μεγάλο θλαστικό και δύο μικρότερα. Έγινε μια μικρή επέμβαση και στα 3 τραύματα και από εκεί και πέρα το κορίτσι έφυγε και ξαναήρθε σήμερα, όπου οι γιατροί ξαναεξέτασαν το τραύμα τους και ξαναέφυγε στο σπίτι. Το κορίτσι σήμερα, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, ασφαλώς ένα περιστατικό πολύ σοβαρό. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα. Μεγάλη αναστάτωση χθες και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Εντάξει, πραγματικά αναστατώθηκε όλη εκεί η γειτονιά, έτσι. Ναι, προφανώς ένα τέτοιο περιστατικό σόκαρε, γιατί το να επιτίθεται ένα τέτοια ράτσα σκυλί, ειδικά σε ένα 7χρονο κοριτσάκι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και ότι το καλύτερο. Ευτυχώς το κορίτσι είναι καλά από ό,τι μαθαίνουμε. Βέβαια θα μας τα πούνε λίγο αργότερα και η δική της, αλλά μάθαμε ότι πήγε στο νοσοκομείο. Βεβαίως έκανε κάποια ράματα, έχει βγει από το νοσοκομείο και αναρρώνει. Ευτυχώς δεν είχαμε τα πολύ χειρότερα. Βεβαίως η εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη εκείνη την ώρα ο ιδιοκτήτης του σκύλου, είναι η Κώστος ο σκύλος. 24χρονος ο ιδιοκτήτης. Ναι, ακολουθήθηκε η διαδικασία, έχει αφαιθεί ελεύθερος ώστε να οριστεί δικάσιμο. Και βεβαίως ο πατέρας έχει υποβάλει μήνυση. Ο πατέρας, ναι, της νεαρής, η οποία, εντάξει, σοκαρισμένη φυσικά, είναι πολύ καλύτερα βεβαίως, μίλησε στο Top Channel πριν από λίγο. Ας δούμε τι είπε, Ζήση. Κύριε Χιονίδη, καλησπέρα και περαστικά καταρχήν για το 7χρονο κοριτσάκι σας. Καταρχήν, πώς είναι η υγεία του, είναι εντάξει? Είναι εντάξει, ναι. Μετά από όλα αυτά είναι εντάξει. Ποια τραύματα τελικά είχε και χρειάστηκαν ράματα χθες μετά το δόκτωμα? Χρειάστηκαν 5 ράματα. Είχε ένα μεγάλο τραύμα και 2 πιο μικρά. Χρειάστηκαν 5 ράματα στο μεγάλο και ένα στο μικρό. Στο άλλο δεν χρειάστηκε. Μάλιστα, είναι στο σπίτι, έτσι? Είναι στο σπίτι, ναι. Υποθέτω το σοκ είναι μεγάλο πάντως μετά τα όσα. Ναι, που μιλήσαμε είναι λίγο, επειδή τα είδα όλα, γι' αυτό λέω. Ό,τι έγινε. Τι ακριβώς έγινε χθες, για περιγράψτε μας το περιστατικό. Κατέβηκε το παιδάκι κάτω να παίξει με τα υπόλοιπα παιδάκια της πολυκατοικίας που ήταν εκεί. Κάποια στιγμή βγήκα στον μπαλκόνι γιατί φωνάξε να ανέβει πάνω, γιατί είχε περάσει η ώρα, είχε πάει 10 η ώρα. Και εκείνη την ώρα περνούσε αυτός ο κύριος με το σκυλί, που το οποίο το είχε δεμένο το σκυλί, το έφτιαχνε βόλτα. Και ρώτησε το δικό μου το παιδάκι να το χαϊδέψει. Και το επέτρεψε να το χαϊδέψει. Και μόλις το χάιδεψε, την άρπαξε από το στήθος και την έριξε κάτω. Εκεί τα χάσα μετά, κατέβηκα κάτω. Είδα ότι το τραύμα, μόλις το ψήκωσα την μπλούζα της, ήταν, είχε βγει το κρέας από το τραύμα αυτό το μεγάλο. Εκεί μετά τα χάσα, ξέρω. Λογικό. Ο ιδιοκτήτης τράβηξε το σκυλί, του έφυγε όπως το κρατούσε, δηλαδή. Όπως το κρατούσε χαλαρά με το λουρί. Με το λουρί. Τον ευθυδίασε, αλλά εκείνη τη στιγμή όρμησε. Δεν είχε φημότρο το σκυλί. Δεν σας άκουσα. Δεν είχε φημότρο φυσικά. Όχι. Το οποίο θα έπρεπε να έχετε συγκεκριμένα σκυλιά τουλάχιστον. Ροτβάιλερ, έτσι. Ναι, ναι, ροτβάιλερ. Γιατί έχουμε δει και άλλα παλιότερα, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτά τα σκυλιά. Έχουμε δει πολλά περιστατικά. Έτσι.
Έχετε υποβάλει μήνυση, έτσι? Ναι, έχω υποβάλει μήνυση κανονικά. Μάλιστα. Σας είπε κάτι ο ιδιοκτήτης, πρόλαβε να πει κάτι, ένα συγγνώμη εκείνη την ώρα? Τώρα θα μου πείτε εκείνη την ώρα και εσείς. Όχι, εκείνη την ώρα όχι τίποτα. Περιμένω ακόμα τη συγγνώμη του. Μάλιστα. Εύχομαι να είναι όλα περαστικά, να αποδειχθεί μια εμπειρία και μόνο. Ευχαριστώ. Υπομονή. Εύχομαι σε κανέναν πατέρα να μην συμβεί τέτοιο πράγμα ξανά. Και να μην ξανασυμβεί αυτό. Να είστε καλά. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, έχετε δίκιο, γιατί η περιοχή μας έζησε και άλλα περιστατικά. Έτσι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Και φυσικά ζήσει το περιστατικό που είχε ως ηρεπέ τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό του κορτιού. Φέρνει στη μνήμη μας το τραγικό περιστατικό με το θάνατο του 5χρονου παιδιού τότε στο εξοχικό έξω από την Κοζάνη. Ακριβώς. Τότε Κυριακή του Πάσχα ήταν έτσι. Τραγικό περιστατικό. Η εκδίκαση της υπόθεσης της οποίας το ποινικό σκέλος δεν έχει γίνει ακόμη πρωτόδικα. Ναι, Παναγιώτη, νομίζω είχα τύχει σε μια διαδικασία στα δικαστήρια. Καλά τα λες. Τέλος πάντων, πολλοί το θυμήθηκαν πάντως το περιστατικό που αναφέρεις, έτσι, και συνάδελφοι από την Αθήνα που μας ενόχλησαν. Προφανώς χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή, δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα αυτά. Έτσι, και ειδικά με τέτοια σράτσα σκυλιά, όταν κάποιοι αποφασίζουν να τα βγάλουν βόλτα ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να έρθουν σε επαφή με πολύ μικρά παιδιά και με μεγαλύτερα παιδιά φυσικά και με μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά πόσο δε με μικρά παιδιά που καταλαβαίνουμε τι είναι, μπορεί να συμβεί. Ακούσαμε τον πατέρα τι είπε και πώς περιέγραψε το όλο περιστατικό. Το θετικό είναι ότι η μικρή Αναρώνη είναι δίπλα στους δικούς της. Και ας ελπίσουμε να ξεπεράσει και το τραύμα προφανώς, αλλά και το σοκ που της έχει δημιουργηθεί. Και το σοκ, γιατί φαντάζομαι τώρα ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Εντάξει, τώρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο. Εντάξει, νομίζω ότι οι ιδιοκτήτες ανάλογων σκύλων πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, το κρατούσε το λουρί, αλλά δεν μπόρεσε να το συγκρατήσει όπως καταλάβαμε. Και αυτό φανέρωσε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή εδώ. Για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά και να μην έχουν πλεξίματα και οι ιδιοκτήτες τους, αλλά και για να μην κινδυνεύσουν και ζωές παιδιών, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτά τα σκυλιά δεν είναι απλά σκυλιά, είναι δυνατά σκυλιά, είναι σε κάποιες περιπτώσεις άγρια, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν, τέλος πάντων. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να πάμε στο μέτωπο του κορονοϊού, Ζήση, που είναι ανησυχητικό όχι για την περιοχή μας προς το παρόν, αλλά κεντρικά βλέπουμε διπλασιασμό σήμερα των κρουσμάτων σε σχέση με χθες. Ναι, εντάξει, σήμερα έχουμε 20 κρούσματα, είναι αλήθεια. Ένας πιο αυξημένος αριθμός από χθες και προχθές. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε ή δεν ξέρω πώς το εκτιμούν αυτό οι αρχές, αλλά είναι ένας αριθμός που δείχνει ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει οριστικά και θα πρέπει να έχουμε το νου μας γενικότερα. Στη Δυτική Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπες, δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο κρούσμα. Υπάρχει και η είδηση σήμερα το μεσημέρι που μας ήρθε ότι και τα υπόλοιπα κρούσματα της Ποντοκόμης, τα υπόλοιπα δείγματα, συγγνώμη, της Ποντοκόμης που αναμέναμε ήρθαν όλα αρνητικά. Άρα η Ποντοκόμη είναι καθαρή από τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή. Κάτι που χαροποίησε. Πάντα ήταν καθαρή. Εντάξει, απλά υπήρχαν ενδείξεις, ναι. Είπαν και απλά φοβήθηκαν, έτσι δεν είχαμε. Το λέω έτσι πως με μεταφέρεται για αποκατοίκηση της Ποντοκόμης μετά την ευχάριστη είδηση, γι' αυτό το είπα έτσι. Να, καλά έτσι. Κάνεις, απλά ξέρεις, επειδή πρέπει να παραξηγούνται και την κάθε φράση, καλό θα είναι να το διευκρινίζουμε, είδες. Επειδή μας παρακολουθούν, μας είδαν και είπαν ότι και χθες αναφερθήκαμε πολύ σωστά στο θέμα, άλλωστε δεν είπαμε και τίποτα παραπάνω από αυτό που συνέβαινε, έτσι. Κάποιοι ζήτησαν εκεί να γίνουν συγκεκριμένα τεστ, έγιναν 43 αριθμό. Αρνητικά όλα και συνεχίζουμε με αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις από τα δείγματα. Βεβαίως, τώρα επειδή παρακάτω θα δούμε κάποια βίντεο τα οποία αναφέραμε και χθες, κάποιες αντιδράσεις που υπάρχουν στην Καστοριά, τις οποίες συνεχίζω να μην καταλαβαίνω ακριβώς. Ακατανόητες, εγώ τις θεωρώ, Ζήση. Δεν χρειάζονται δηλαδή. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν κάποιες ερμηνείες ότι κάποιοι προσπαθούν τώρα να πούν ότι υπάρχει πρόβλημα και σε υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ώστε να κερδίσουν από τα μέτρα. Αν κατάλαβα καλά, κάτι τέτοιο λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Δεν νομίζω να κερδίσει χρήματα ο κ. Κασαπίδης από τα μέτρα, ας πούμε.
Ναι, και θυμίζω ότι είμαστε Δυτική Μακεδονία, έτσι. Είμαστε Δυτική Μακεδονία. Και ποτέ κανείς δεν έκρυψε ότι και στο νομό Κοζάνης υπήρξαν κρούσματα και εν μέσω της μεγάλης έκρηξης των κρουσμάτων, έτσι. Το Βόλιο, ας πούμε, ήταν μια περιοχή, όπως και η Πτολεμαϊδα, που δέχτηκε ένα αρκετά μεγάλο φορτίο. Που ακόμη και σήμερα, είδε στα δημοσιεύματα κεντρικά, μετά από τα αναλυτικά σημερινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, ακόμα και σήμερα όλα αυτά χρεώνονται σε μια Κοζάνη απλά. Όχι περίπου ναι, ναι. Κενότητα Κοζάνης. Λέει Κοζάνη, ας πούμε, Καστοριά και Κοζάνη, το μεγαλύτερο οικό φορτίο από την αρχή όμως της κρίσης του κορονοϊού. Έτσι. Δεν είναι, ακούνε δεν και οι υπόλοιποι στην Αθήνα και τα λοιπά, αλλά λέει Κοζάνη, ας πούμε, ούτε Πτολεμαϊδα, ούτε Βόλιο και τα λοιπά. Λέει Κοζάνη. Σου λες εσύ από την Κοζάνη και σου λένε πω, πω, εκεί έχετε 50 κρούσματα μες στην πόλη, ας πούμε. Έτσι. Ναι, δεν είδα ο Δήμαρχο Κοζάνη, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα να σηκώνει μια σημαία επανάσταση στα μέσα ενημέρωση και να λέει ό,τι λέτε και τι είναι αυτά και ποιο τα. Και τι εσκεμμένες ανακοινώσεις είναι αυτές, γιατί ακούστηκαν και τέτοια πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια λάθος προσέγγιση από κάποιους εκεί στην Καστοριά αυτό που γίνεται. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει πρόθεση από κάποιον να γενικευτεί μια κατάσταση. Η Καστοριά σαφέστατα, το επαναλαμβάνω, είναι 61 μέρες χωρίς κρούσμα. Πολύ, πολύ καλά. Μακάρι να μείνει έτσι πάντα η Καστοριά. Και να μείνει έτσι, δεν ξέρω ποιος φαντάζεται ότι μπορεί να υπάρχει ένα παιχνίδι γύρω-γύρω από το όνομα της Καστοριάς. Το λάθος του Sky και εμείς εδώ το είπαμε και αναφέρθηκε και διορθώθηκε με τον τρόπο που διορθώθηκε. Το ΕΟΔΗ κυρίως, εντάξει. Αρχικώς το ΕΟΔΗ και με το Sky. Αυτό που έγινε. Έγινε. Η Καστοριά είναι COVID-free όπως συνηθισμάζουμε αυτή τη στιγμή. Και αν το Σαββατοκύριακο σας βγάλει ο δρόμος, θα το ξαναπούμε εμείς ακόμα μια φορά. Ακριβώς. Πηγαίνετε μια βόλτα να απολαύσετε τη λίμνη και όλα τα αξιοθέατα της περιοχής. Και το σπήλαιο και τον ιδρύο και όλα. Να πιείτε το καφέ σας δίπλα στη λίμνη, να ταΐσετε τις χήνες και τις πάπιες και τους κύκλους. να πούμε ότι υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top Channel, υπάρχει ένα ύποπτο, θα το πω 10 φορές, ύποπτο, πιθανό και όχι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού από το ξενοδοχείο των μεταναστών, των προσφύγων. Στην Νεάπολη πρόκειται για μια γυναίκα που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσιο. Εδώ θα δώσει δείγμα προφανώς. Τα αποτελέσματα του οποίου υποθέτω θα βγουν αύριο, τώρα τέτοια ώρα. Γιατί οι πληροφορίες στο Channel λένε ότι ήδη έχουν ληφθεί 50 δείγματα από διάφορες περιοχές. Λένε οι πληροφορίες στο Channel σήμερα. Τα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 10.30. Ξέρεις καλά μας, επειδή μιλάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και βάλε. 10.30 πάει 12.30. Μία νυχτημερών δουλεύουν εκεί οι γιατροί στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας του Μαμάτσιου. Ναι, γι' αυτό. Τώρα, αν αυτό επειδή είναι ένα δείγμα ύποπτο σε δομή μεταναστών, δεν ξέρουμε πώς δοθεί προτεραιότητα. Πότε μπορεί να βγει και αργά, ίσως απόψε. Εντάξει. Και εδώ φαίνεται η σημασία και η σπουδαιότητα για μια ακόμα φορά να το πούμε τη απόκτηση και τη παρουσία αυτού του μηχανήματος εδώ. Έτσι, και τη εγκατάσταση. Αποδείχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στα μαζικά τεστ που έγιναν και έγιναν άμεσα. Το έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνουμε. Και σε στρατιωτικές μονάδες και στην Ποντοκόμη, ας πούμε, ή όπου αλλού χρειάστηκε να πάνε γρήγορα τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και να λάβουν μαζικά δείγματα. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε αυτό το μηδέν που έχουμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε ανακοίνωση της περιφέρειας σήμερα προς το παρόν. Προσπαθώ να δω. Γιατί χθες είχαμε και πάλι, να το πούμε αυτό. Χθες, αφού κλείσαμε το δελτίο, είχαμε και πάλι ανακοίνωση της περιφέρειας. Ναι, είχαμε ανακοίνωση γιατί. Και πάλι τα ημερήσια στοιχεία. Λίγο μπερδεμένα, εγώ θα τα πω. Γιατί τέσσερα μας είχαμε ξεκινήσει το 153, ξέραμε για 5, 153 και 5, 158. Χθες τα έβγαζε 157. Τέλος πάντων, βλέπεις τι γίνεται. Λίγο, δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν το κρούσμα του συμπολίτη μας που διαμένει στην Πρέβεζα. Πρέβεζα, χρεώθηκε στην Πρέβεζα. Δεν καταμετράτε εδώ. Αν και έδωσε, δόθηκε εδώ. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν βγει τα σημερινά στοιχεία. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, τέλος πάντων, δεν έχουμε κάποιο κρούσμα επιβεβαιωμένο. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, έτσι να το πούμε αυτό. Εντάξει. Και μακάρι να παραμείνουμε έτσι. Τώρα, σε ολόκληρη τη χώρα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, και όχι μόνο, εκτιμήσεις είναι ότι στις 20 του μήνα και μετά θα δούμε ίσως μια αύξηση κρουσμάτων ως απόρρια των όσων συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και το τριμέρο του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζω να διαψευστούν αυτές οι εκτιμήσεις. Εντάξει, είναι μια ημερομηνία που παθενολογώ την έχουν κυκλώσει κάποιοι για να δουν πώς θα εξελιχθεί τώρα. Αν θα αυξηθούν τα κρούσματα, είναι πρόβλεψη, τι είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, να πω εγώ ότι θα περάσουν κάποιες μέρες, 14-15 πόσες είναι από το Αγίου Πνεύματος, ώστε να έχουμε
μια καλύτερη εικόνα. Ωραία, αλλά τώρα το αν θα αυξηθούν τα κρούσματα είναι κάτι το οποίο είναι λίγο αόριστο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή πώς μεταφέρεται. Να πούμε ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η ανησυχία. Μου λένε στην Ευγόρα στη Νεάπολη ότι υπάρχει αναστάτωση. Εντάξει, τώρα επειδή έγινε η τοπική κοινωνία και τέτοια ώρα, ξέρεις, και πέμπτη απόγευμα, έξω από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι στην πόλη, δεν είναι. Ναι, οπότε αναστατώθηκαν εκεί. Εντάξει, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί σχεδόν όλα τα κρούσματα, τα ύποπτα, τα δείγματα βγαίνουν αρνητικά. Οπότε πολύ, το πιο πιθανό είναι ένα αρνητικό. Ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται καμία αναστάτωση. Μιλάμε για ύποπτο. Μην τυχόν να το σχόλια τώρα, ναι, κρούσμα και να μετανάστες. Θα το πω εγώ ακόμα μία. Πιθανόν να υπήρχαν κάποια συμπτώματα σε κάποιον. Ακριβώς. Και υπέστη πολύ ορθώς έκριναν ότι πρέπει να γίνει εξέταση. Έτσι, μην πανικοβαλόμαστε. Ακριβώς. Με ενημερώνω ότι ο κύριος Γκανάτσιος, ο διοικητής του Μαμάτσου, στη τηλεφωνική επικοινωνία του Top Channel μαζί του, λέει ότι υπάρχουν τέτοια πιθανά κρούσματα και τις προηγούμενες μέρες από δομές προσφύγων και μεταναστών, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Άρα δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έτσι. Ψυχρή. Μπορεί να έχει αρρωστήσει τώρα κάποιους άνθρωπους τώρα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ναι. Να πάμε στα Σέρβια Ζήσου. Ναι. Ακολουθεί τη διαδικασία. Ακριβώς, όπως πρέπει. Έτσι, όπως πρέπει. Να πάμε στα Σέρβια. Εκεί φαίνεται ότι πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Πληρώθηκαν τους 4 από τους 5 μήνες. Στο βοήθεια στο σπίτι, στην κοινοφελή. Ορίστε. Στην κοινοφελή. Στο βοήθεια στο σπίτι. 9 εργαζόμενοι, η οποία διαλύθηκε βέβαια κοινοφελή, θα είναι πλέον από ό,τι καταλαβαίνω 7 στα Σέρβια και 2 στο Βουλβεντό. Έτσι. Α, με το διαχωρισμό που έχει γίνει. Βρέθηκα εύνης μετά τα χθεσινά, το χθεσινό δημοσίευμα του Κοζάνη Μίντια. Τα όσα είπαμε εμείς στο Top Channel, παρενέβη ο εισαγγελέας αμέσως από ό,τι καταλαβαίνω και εύνης μέσα σε μια μέρα πληρώθηκαν. Είναι τόσο εύκολα κάποια πράγματα τελικά. Εντάξει, κοίταξε. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι καλό εμείς οι δημοσιογράφοι να μην παρεβαίνουμε στο στυλ. Προφανώς δεν χρειάζεται αυτό, αλλά μερικές φορές. Αλλά έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι πρέπει κάποιο θέμα να δημοσιοποιηθεί για να δοθεί λύση να κινητοποιηθούν κάποιοι. Έτσι. Προφανώς δεν τα λύνουν όλα οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να τα λύνουν. Τη δουλειά μας είναι να αναδεικνύουμε κάθε πρόβλημα και κάθε θέμα που υπάρχει. Και όπως εσύ πολύ καλά ανέδειξες χθες το ότι δεν είχαν πληρωθεί, πολύ σωστά αναδεικνύουμε για σήμερα ότι έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι και μπράβο σε αυτούς που έτρεξαν για να πληρωθούν. Έτσι. Απλώς από εδώ και πέρα, ας μην να έχουμε ρεπορτάζ για τέτοιες υποθέσεις. Είτε στα Σέρβια είναι, είτε δεν ξέρω εγώ που αλλού. Πολύ σωστά. Να πούμε ότι αρχικά πληρώθηκαν 4 μήνες. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο στη Διάβγεια, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Και στη συνέχεια, έμαθα ότι πληρώθηκαν και το Μάιο. Μπράβο. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις πώς έγινε αυτό ενώ τόσες μέρες, τόσες 5 μήνες ήταν απλήρωτοι. Εδώ. Κοίτα, φαντάζομαι κάποιοι έκαναν τη διαδικασία που έπρεπε. Όταν μια μηχανή μπορεί να δουλέψει και τα λεφτά υπάρχουν. Θα πληρωθούν. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα λεφτά. Και εδώ, και εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν διαδικασίες. Μερικές φορές. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κινητοποιηθούν. Είτε είναι αιρετοί, είτε είναι δημοτικοί υπάλληλοι, είτε εγώ δεν ξέρω σε ποια άλλη υπηρεσία είναι και εμπλέκονται. Εγώ να πω εδώ ότι μερικές φορές και η δικαστική λειτουργία, εισαγγελική καλύτερα, δείχνουν μεγάλη ευαισθησία. Και εδώ ήταν καθοριστική η παρέμβαση νομίζω της εισαγγελίας από ό,τι μαθαίνω. Και πολλά μπράβο στον συγκεκριμένο αρμόδιο εισαγγελέα. Πρέπει να το πω αυτό. Έτσι. Που έσκυψε αμέσως το πρόβλημα των εργαζομένων. Και το αξίζουν τα συγχαρητήρια. Είπαμε, μακάρι να μην δούμε άλλα τέτοια. Μακάρι να μην δούμε και άλλες αρκούδες νεκρές. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ευτυχώς τα τελευταία χρόνια μετά τις παρεμβάσεις της Καλλιστούς και του Αρκτούρου για την περίφραξη της Εγνατίας. Η Εγνατία δώσ, όντως φρόντισε και έβαλε πολύ καλύτερη περίφραξη και ευτυχώς είχαμε πολύ λιγότερα τροχιά δυστυχήματα, αλλά δυστυχώς. Νομίζω το πρώτο εδώ και καιρό. Με νεαρή αρκούδα θύμα, έτσι. Δεν θυμάμαι κι εγώ, Παναγιώτη, δεν μπορούμε να έχετε στη μνήμη πρόσφατα, κάτι. Πρόσφατα, ναι, δεν είχαμε κάτι. Πρόσφατα, αλλά. Ναι. Βεβαίως, είδαμε αυτό το περιστατικό. Είναι στο ύψος της Καλαμιάς, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Μια νεκρή αρκούδα από χτύπημα ενός διερχόμενου οδηγού. Καλός ή κακός, αυτά. Και είτε στην Εγνατία οδό, είτε και στον παλιό δρόμο, αν θες. Συμβαίνουν πολλές φορές με ζώα που πετάγονται, έτσι χρειάζεται μια προσοχή και των οδηγών. Τα ζώα μπορεί να υπάρχει, όπως είπες, περίφραξη, αλλά από ό,τι θυμάμαι εγώ και έλεγαν παλιά οι ειδικοί που παρακολουθούν το θέμα, σηκώνουν αυτές τις περιφράξεις και περνάνε, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό έγινε και η μεγαλύτερη, πιο ενισχυμένη περίφραξη.
και είχαμε πολύ λιγότερα τροχέα. Αλλά τώρα εδώ θα μου πεις κάπως, θα βρει και τρόπο. Δεν ξέρω, νεαρή λένε αρκούδα. Και πολύ σωστά επισήμανες και στον παλιό δρόμο. Εκεί υπάρχουν και αγριγούρουνα. Τι ζαρκάδια και από όλα υπάρχουν. Και γενικώς εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, τέλος πάντων, ας πούμε στον άξονα Βατερού Γρεβενό, να το πω, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βατερού, Βοΐου, πες Βοΐου. Όλη αυτή η περιοχή είναι λίγο. Θέλει προσοχή. Και βεβαίως και σε άλλες περιοχές, και προς τη Φλόρινα, προς την Καστοριά. Εντάξει. Ειδικά βράδυ, είναι από τις 8 και μετά το βράδυ. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όλοι οι οδηγοί. Ζήσεις καλή συνέχεια. Γεια χαρά, παρακαλώ. Γεια χαρά. Εμείς να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, καλή οπιβέτα, στη συζήτηση που συνεχίζεται στη Βουλή για το περίφημο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας είναι ενδεικτική για τον τρόπο που πολιτεύεται η κυβέρνηση. Στο σύνολό της. Πλήρης ενδοτικότητα στις απαιτήσεις των ιδιωτικών συμφερόντων, στιγνός νεοφιλελευθερισμός, καταπάτηση δικαιωμάτων, άρνηση για διάλογο και απέχθεια για οτιδήποτε δημόσιο, κοινοφελές και προοδευτικό. Όλοι διαπιστώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία τριβής και αντιπαράθεσης, σημεία στα οποία ολόκληροι κλάδοι εναντιώνονται με πιστικό και τεκμηριωμένο τρόπο. Το διαπιστώσαμε στη διαβούλευση που έγινε με πρόχειρο και βιαστικό τρόπο, το διαπιστώσαμε στις επιτροπές, στην ολομέλεια, στη δημόσια συζήτηση, ακόμα και στη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Παντού αντιρρήσεις, ενστάσεις, διαμαρτυρίες, όπως είχαμε σήμερα έξω από τη Βουλή, ψηφίσματα, υπομνήματα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη χρηματοδότηση, την κερκόπορτα για τις απολύσεις, την πλάγια κατάργηση του άρθρου 16 και τόσα άλλα ζητήματα. Η εκπαιδευτική κοινότητα, στη συντριπτική της πλειοψηφία, θεωρεί για λόγους αρχής και ουσίας ότι το νομοσχέδιο αυτό αντιστρατεύεται τις δημοκρατικές αρχές της, της πλήρους και ανεμπόδιστης και επαρκώς χρηματοδοτούμενης πρόσβασης στην παιδεία. Το μοναδικό χειροκρότημα για την κυβέρνηση προήλθε από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και τους ιδιοκτήτες μεγαλοφροντιστηρίων. Όλοι οι υπόλοιποι είτε την καλούν να αποσύρει το νομοσχέδιο στο σύνολό του, είτε τις πολλές και προβληματικές διατάξεις. Η κυβέρνηση, απ' την άλλη, δεν αισθάνεται απομονωμένη, χάρη και στην αλαζονία που τη διακρίνει, γιατί οι ιδιοκτήτες της ιδιωτικής παιδείας και παραπαιδείας είναι η φυσική της σύμμαχη. Αυτούς θέλει να ικανοποιήσει και δυστυχώς για τους υπόλοιπους το επιτυγχάνει. Να πάμε στην Καστοριά, όπου ο εκεί αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Σαββόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη μίλησε για λάθος τον τίτλο του δελτίου τύπου της περιφέρειας για τα νέα κρούσματα του κορονοϊού. Ήμουν χθες Κοζάνη, αν έχει γίνει και υπάρχει τέτοιος τίτλος. Υπάρχει τέτοιος τίτλος, ναι. Υπάρχει τέτοιος τίτλος. Αλλά γράφει μέσα και αναλύει. Τώρα αυτό που είπατε με το κόκκινο, ξέρετε κύριε Νατσούλη, έχει τώρα κανένα 5-6 μέρες με αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε το λάθος από πλευράς του ΕΟΔΗ. Το ΕΟΔΗ, μπράβο. Από πλευράς του Sky. Ναι. Και αυτή η αναπαραγωγή, κυρίως εσωτερική και μετά τέλος πάντων, δημιουργεί έτσι μια αναπαραγωγή παλαιών γεγονότων. Δηλαδή έχουμε τώρα εδώ και 5 μέρες. Βγαίνουν και ηλεκτρονικές εφημερίδες που μας έχουν στη λίστα από τον Μάρτιο. Ναι. Το είχαμε πει. 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 3 είναι στην Κοζάνη και τα 2 είναι στην Πτολεμαϊδα. Εγώ θα σας διαβάσω ένα δελτίο τύπου που έκανε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ηπείρου. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας το προωθήσω. Το ένα από τα 5 περιστατικά της Κοζάνης είναι υπάλληλος των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ Πρέβεζας. Είναι στην περιφέρεια Ηπείρου. Με το που ανακοινώθηκε, ήρθε ο άνθρωπος, είναι από την Κοζάνη, ήρθε στη γενέτειρά του, έμεινε ένα Σαββατοκύριακο, ένιωσε κάποια συμπτώματα, πήγε, έκανε το τεστ, βρέθηκε θετικός. Ανακοίνωσε ο ίδιος ως περιφέρεια ότι υπάρχει ένα περιστατικό και μάλιστα γίνεται η χνηλασιμότητα. Θέλω να πω δηλαδή, μην οι ίδιοι Καστοριανοί γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέου σε κάποια θέματα τα οποία όντως η Καστοριά είναι 60 μέρες, είναι καθαρή, δεν έχει δώσει κανένα κρούσμα. Είναι COVID-free, 60 μέρες είναι COVID-free. Αν έγινε τώρα ένα δελτίο τύπου με γενικό τίτλο από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, θεωρώ ότι είναι λάθος. Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοπαλίδη. Ναι, λάθος. Τώρα δηλαδή επανεμφανίσεις κρούσματα στην περιφέρεια. Το τίτλος θα έπρεπε να είναι επανεμφάνιση κρούσματων COVID-19 στην ΠΕ Κοζάνη. Δεν χρειαζόταν να γράψει και τίτλο. Είναι στο ημερήσιο δελτίο που υποχρεούται η πολιτική προστασία να κάνει και όπως υπάρχει. Εγώ αυτό είδα. Εγώ το δελτίο τύπου του Αντιπεριφερειάρχη πραγματικά δεν το έχω δει. Άμα μπείτε στη σελίδα της περιφέρειας,
Μένουμε στο ίδιο θέμα, καθώς ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, Κίμωνας Μηταλίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η περιφέρεια θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, καθώς τονίζει ότι τα κρούσματα είναι στην Κοζάνη και όχι στη Δυτική Μακεδονία, όπως αναγράφεται στο χθεσινό δελτίο τύπου. Η περιοχή, η οποία είναι γεγονός ότι είχε, βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας όλο το προηγούμενο διάστημα, πλήρωσε βαρύ τίμημα, ναι, με συνέπεια όμως και με σύνεση, ναι, το σύνολο σχεδόν των πολιτών του νομού κατάφερε σε πρώτη φάση να αποκρούσει και να κάνει ανάσχεση τον ιό. Mm-hmm. Και να έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 61 μέρες όπου σήμερα είναι 61, χθες είναι ήταν καθαρή, 61, άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια πόλη οποία, στην οποία δεν κυκλοφορεί ο ιός, ναι. Είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή μπορεί να έρθει είτε μεταφερόμενος είτε με κάποιον άλλον τρόπο και να ξανακάνει την επανεμφάνιση. Όταν έρθει πραγματικά να το δούμε, κύριε Μηταλίδη. Αλλά τη μια φορά, τη μια φορά δεν έχουμε και μας βάζουν ότι έχουμε. Και 60, είναι 61 μέρες. Την άλλη φορά και... η Δυτική Μακεδονία επανήλθε. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μισό λεπτό ρε παιδιά. Και είναι, είναι αυτό το οποίο είναι, από εμένα προσωπικά με εξόργησε χθες στην ανακοίνωση της περιφέρειας, ήταν το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για Καστοριά. Δεν έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία, έχει θέμα η Καστοριά. Τα δελτία τύπου της ίδιας της περιφέρειας μιλούσαν για Καστοριά, μιλούσαν για την αναγκαιότητα, μέτρα που πρέπει να πάρουμε, αναγκαιότητα μέτρων που πρέπει να πάρουμε για το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, και πουθενά όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αναφέρθηκε ότι έχει πρόβλημα η Δυτική Μακεδονία. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι τόσο η Φλόρινα όσο και τα Γραβενά δεν είχαν ποτέ κανένα κρούσμα, ναι, επιβεβαιωμένο, ναι, ναι, ναι. Και τώρα ξαφνικά έρχεται η ανακοίνωση της περιφέρειας και λέει ότι έχουμε επανεμφάνιση του ιού στη Δυτική Μακεδονία. Όχι, δεν έχουμε επανεμφάνιση του ιού στη Δυτική Μακεδονία. Αυτός είναι ο τίτλος. Το κείμενο βέβαια γίνεται ανάλυση ότι ναι, είναι τρία Κοζάνη όπως και δύο Τουρμέδα. Πολύ καλύτερα από μένα στη δημοσιογραφία. Ότι... το 90% των ανθρώπων βλέπει το μόνο τίτλο το τίτλο. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Δηλαδή το τι θα κάνει μέσα ανάλυση, το τι μπορεί να πει, το τι δεν μπορεί να πει, αλίμονο να έλεγε και κάτι διαφορετικό πέρα από την πραγματικότητα η ανακοίνωση. Και να έλεγε κάτι άλλο πέρα από τα 5 κρούσματα τα οποία υπήρξαν στην Κοζάνη και μακάρι να μην υπάρξει κανένα άλλο καινούριο. Αλλά όντως... ιδιαίτερα πλούσιο παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού είναι και το φετινό πρόγραμμα των γνωστών πλέον καθερωμένων εκδηλώσεων Πρέσπια 2020 που παρουσιάστηκε χθες. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν τα ονόματα των Μπρέγκοβιτς, Βιτάλη, της Άννας Βύση, ενώ θα τραγουδήσει και η Πάολα. Είναι μια εκδήλωση στον Άγιο Γύλιο, οπωσδήποτε, η οποία πιθανότατα θα έχει τον τίτλο αυτή που έκανε ο Νταλάρας φέτος στο Μέγκα, από τον Τζιτζάνι στο Θεοδωράκι. Με τη διαφορά ότι εμείς θα έχουμε τη Βιτάλη, το Μητσιά και ένα νέο που θα έρθει μόνος του. Αυτός ο νέος πιθανόν είναι ένας πολύ ωραίος, αλλά δεν είναι να έρθει μόνος του. Δεν τον έχω πει ακόμα το... στους συναδέλφους μου. Δεύτερη βραδιά, Άννα Βύση στη Φλόρινα. Στο γήπεδο και όχι στην πλατεία. Για τους λόγους που εξήγησα μόλις. Είναι παραμένη απόφαση. Τρίτη βραδιά στο Αμίντεο, προσέξτε. Η τρίτη βραδιά έχει την εξής ιδιομορφία. Αν έρθει ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς που θέλουμε να έρθει, και εκεί υπάρχει το πρόβλημα των ημερομηνιών, θα σας πω μετά γιατί, θα γίνει συναυλία τσιγκάνικη βραδιά με Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Πάολα. Αυτός θα κάνει μια συνεργασία γιατί πάρει και μαζί του έξω, να γράψει κάποια τσιγκάνικα τραγούδια, θα γίνει με τους δυο τους. Και θα είναι, πιστεύω, μια υπέροχη βραδιά αυτή. Έχουμε πει, θα την κάνουμε... θα δούμε. Δεν θέλω να πω ότι είναι οριστικό ότι θα την κάνουμε στο Αμίντεο. Πάντως, μια μεγάλη εκδήλωση θα γίνει στο Αμίντεο. Μπορεί να είναι αυτή. Μπορεί να είναι και στη Φλόρινα όμως και αυτή. Τώρα, στο Αμίντεο τι θα γίνει. Στο Αμίντεο ετοιμάζουμε στον αρχαιολογικό χώρο των Πετρών, τον οποίο επισκεφθήκαμε προχθές, υπέροχος, με τη λίμνη κάτω εκτάδιν, με όλο να φτάνει το μάτι μέχρι περίπου τον Άγιο Παντελεήμονα, με όλο το Αμίντο να το βλέπεις κάτω στα πόδια σου, με το χωριό κάτω, πίσω στα Βυζαντινά που σου δίνουν αυτή την άβρα, και ο χώρος είπε τρόπος, είμαστε εδώ. Πρασιά, θα το φτιάξει ο Δήμος. Εκεί η σκέψη είναι να γίνει κάτι που είναι σαν αυτά που θέλει η κυρία Μεντώνη στους αρχαιολογικούς χώρους. Είτε μονόλογη θεατρική, είτε μονόλογος θεατρικός. Από πρόσωπα που πιθανόν να είναι η Κοραλία Καράντη και ο Γιάννης Βοιατζής, ο παλιός ηθοποιός, έως και κάποιο πρόσωπο του Φλόρινα. Μπορεί να είναι στην ανάγνωση, στην απαγγελία, σε οτιδήποτε άλλο.
Πάντως θα είναι στον αρχαιολογικό χώρο αυτή η εκδήλωση. Δηλαδή το χαρακτήρα που δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτές τις εκδηλώσεις. Σκεφτήκαμε και τον Άγιο, το δικό μας αρχαιολογικό χώρο, αλλά το δεν προσφέρει. Δεν προσφέρει. Είναι πολύ ωραίος ο άλλος χώρος. Άλλωστε έχουμε τόσες εκδηλώσεις. Είναι και περιορισμένος αυτός ο χώρος και με τα μέτρα που έχουμε τώρα, συγγνώμη που παρεμβαίνω, εκεί στην νεοελληνιστική πόλη, στον λόφο του Αγίου Παντελήμωνα, η χωρητικότητα κάτω από κανονικές συνθήκες είναι γύρω στα 300 άτομα. Τώρα βέβαια με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουμε, θα πρέπει να γίνει εκδήλωση για 100-150 άτομα. Οπότε είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ακριβώς. Και γι' αυτό επιλέξαμε το χώρο των Πετρών, που είναι πολύ μεγαλύτερος ο χώρος εκεί, είναι επίπεδο. Και θα βάλουμε και κάποια 500 άτομα, υπολογίζουμε. Ναι. Ομοίως το γήπεδο της Φιλώνας που χωράει 7.600 στις κερκίδες, αλλά είχαμε το Μητροπάνο και την φτάση και την άλλη, όπως την είπαμε, τη Βανδύ, 12 και 15.000 που ερχόταν ο κόσμος, αν θυμόσαστε, το γήπεδο θα χωρέσει 2.006 είναι η χωρητικότητα, το 40%. Πόσο είναι? 2.400 και 800 θα βάλουμε κάτω. Ούτε έναν θα βάλουμε παραπάνω. Ό,τι έχουν δοθεί ως επίσημα. 2.400 και κάτω μπορούμε να βάλουμε 4.000 άτομα, άλλοι 800. Και γύρω-γύρω. Δεν είναι γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω, ας πάνε όσοι θέλουν να ακούσουν, ας πάει η αστυνομία εκεί. Αυτό δεν είναι δικό μας. Εμείς περιφρονούμε αυτό το χώρο. Το γύρω-γύρω τώρα πάει μια αστυνομία, πρέπει να κοιτάξει πώς θα γίνει να είναι σωστό. Δεν μπορούμε να έχουμε και την ευθύνη του έξω χώρου. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο Δήμος και η αστυνομία. Θα πάρουμε όμως αυτά τα μέτρα. Και μας μένει και ένα τελευταίο, ότι ως σκέψη υπήρχε, θα κάναμε κάτι στο ποτάμι, αν ήταν όλα καλά. Και θα φέραμε νεανικά συγκροτήματα, αλλά το ποτάμι είναι το πιο δύσκολο μέρος από όλα για να κρατηθούν τα μέτρα. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Είχα σχεδιάσει το και τα είχα πει δυσφορούσε, όχι για το ποια είναι τα πρόσωπα, για το που πάει το μπάτζετ τη Χρύσα. Θα ερχόταν η Ευαδία Ραμπούτσικα στο ποτάμι με το βιολί της και με 4 νεανικά συγκροτήματα, τελείως νέοι, κοσάριδες, που παίζουν στους δρόμους Αθήνας. Μεταξύ των οποίων ο γιος του Παπαδάκη, του τηλεοπτικού Αστέρα, που είναι καταπληκτικός μουσικός, τους πήρα στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, παραμιλούσα, ταλεντάρες. Αυτούς όλους θα τους απλώναμε στις δύο κήτες και θα παίζανε. Αλλά το θέμα σκοντάφτη στο τι θα γίνει, ενώ είναι πολύ ωραίο για την πόλη, πολύ ωραίο για τα μαγαζιά, πολύ ωραίο για μας. Δεν μπορούν να κρατηθούν οι αποστάσεις εκεί, παιδιά. Υπάρχει πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να το κάνουμε του χρόνου. Έτσι δεν είναι? Θα κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μία πρόσθετη εκδήλωση, η οποία μας ανακοινώθηκε μετά το ενδιαφέρον της Προέδρου, προς εμένα και του Δέλτα Σίμας Πρόεδρου, ότι αφού παίρνουν όλοι οι αρχαιολογικές εκδηλώσεις, γιατί δεν παίρνουμε και εμείς μία που να μην είναι πρέσπες, αλλά να είναι αρχαιολογική ανταλλαγμένη στις πρέσπες. Πήγα στην κυρία Μενδώνη και μου είπε ότι παίρνουμε και εμείς μία εκδήλωση πρόσθετη, σαν τις 100 δράσεις που κάνει, που θα την ορίσουμε ως Φλόρινα και θα γίνει εδώ την περίοδο αυτών των εκδηλώσεων. Γι' αυτό λέω μια μέρα παραπάνω, μπορεί να είναι η πριν ή η μετά. Ο Χρήστος Μαργαρίτη θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Παρασκευή στη Δυτική Μακεδονία. Έστριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 12 έως 24, στον όμο Γρεβενών από 11 έως 25 και στον όμο Φλόρινας από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα.